σοβαρές ελλείψεις σε παιδικά, αντιπυρετικά σιρόπια, αντιβιωτικά και αντιϊκά φάρμακα παρατηρούνται στα φαρμακεία εν μέσω τριδημίας και σοβαρής έξαρσης όλων των αναπνευστικών ιώσεων. Διαρκείς, αλλά αυτή την περίοδο θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανής σε πάνω από 200-300 συσκευάσματα, αλλά ιδιαίτερα σε συσκευάσματα τα οποία έχουν μεγάλη ζήτησε αυτή την περίοδο λόγω εποχικότητας, αντιβιωτικά, αντιβυχικά σιρόπια, εισπνεώμενα, που ζητάει ο πληθυσμός και ιδιαίτερα και πολλά παιδιατρικά σκευάσματα αυτή τη στιγμή που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της θεραπείας που προτείνει ο κάθε γιατρός. Επίσης, πολλές πρώτες ύλες είναι σε έλλειψη γενικά στην Ευρώπη, κυρίως η παρακεταμόλη, ενώ γίνονται και πολλές εξαγωγές φαρμάκων στο εξωτερικό, καθώς στην Ελλάδα οι τιμές σε κάποια φάρμακα είναι χαμηλότερες. Αυτή τη στιγμή, όντως υπάρχει έλλειψη στο φάρμακο. Δεν είναι ότι θα πάνε στο φαρμακείο της γειτονιάς τους που εξυπηρετούνται και δεν θα τους το δώσει ο φαρμακοποιός ή δεν το έχει ο εν λόγω φαρμακοποιός. Είναι ένα γενικό το πρόβλημα. Είναι φάρμακα εισπνεώμενα, κάποιες αντιβιώσεις οι οποίες έχουν αποκατασταθεί εν μέρη. Κυρίως είναι σε κάποια εισπνεώμενα. Δεν θα αναφέρουμε τα υπόλοιπα φάρμακα που μπορεί να υπάρχουν λήψη αναδιαστήματα και είναι λογικό. Αλλά τώρα είναι τα φάρμακα που χρειάζεται πάρα πολύς κόσμος. Για την επίλυση του θέματος, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ζήτησε από τον ΕΟΦ να καλέσει όλες τις φαρμακοαποθήκες να δηλώσουν άμεσα τα αποθέματα που διαθέτουν από τα ελλειπτικά φάρμακα και απαγορεύεται η εξαγωγή τους, καθώς πρέπει να διατεθούν χωρίς καθυστέρηση στην ελληνική αγορά. Υπάρχει τεράστια πίεση των φαρμακοποιών στη φαρμακαποθήκη και αντίστοιχα των φαρμακείων από τους πελάτες μας που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Τι να πούμε τώρα, έχει γίνει διαχρονικό το πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων. Έχουμε γίνει και εμείς κουραστικοί με τον κόσμο κάθε φορά να του λέμε δεν βρίσκουμε το ένα, δεν βρίσκουμε το άλλο. Η φαρμακαποθήκη μας παραπέμπει στις εταιρείες, οι εταιρείες μας παραπέμπουν στις φαρμακαποθήκες, άκρη δεν βρίσκουμε. Το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται είναι άλυτο. Φαρμακοποιοί και ασθενείς καθημερινά κάνουν αγώνα δρόμου για να βρουν βασικά φάρμακα, δίχως όμως αποτέλεσμα. Δυστυχώς το πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων συνεχίζει να υπάρχει και να ταλαιπωρεί τον κόσμο και τους ασθενείς και εμάς τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, που με δυσκολία μπορούμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία πρέπει να πάρουν οι ασθενείς και είναι απαραίτητα για την υγεία των ασθενών.